Κύριε Αλεξιάδη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μια χαρά. Κόντρα στις προβλέψεις χθες. Γιατί νομίζω ότι θεωρητικά η ΑΕΚ ήταν το φαβορί. Θεωρητικά. Εμείς πιστεύαμε πολύ στην ομάδα μας. Εδώ και χρόνια πιστεύουμε σε αυτή την ομάδα. Σε όλες τις ομάδες μας βασικά. Αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Αλλά δεν το θεωρώ κόντρα στις προβλέψεις. Τώρα ίσως η ΑΕΚ, επειδή βγήκε πρώτη στον όμιλό της κάτω. Ναι. Εντάξει, καλή ομάδα, αλλά είμαστε και εμείς πολύ καλή ομάδα, οπότε νομίζω ότι δεν ήταν οι κόντρες προβλέψεις, τουλάχιστον έτσι το βλέπαμε εμείς. Κύριε Αλεξιάδη, συγγνώμη Νικό, στον όμιλο τον νότιο, ας το πούμε έτσι, παίζουν τα περισσότερα μάτια σε πλαστικό γήπεδο, ισχύει αυτό το πράγμα, το γνωρίζετε? Σχεδόν όλα. Γιατί αυτό είναι καλό για την εκπαίδευση των παιδιών. Πλά να το εξηγήσω, ήταν ο Στέλιος το λέει αυτό, να το εξηγήσω, με αφορμή τη δήλωση του προπονητή της ΑΕΚ, ότι δεν είμαστε συνηθισμένοι να παίζουμε σε φυσικό κλωτάκι. Α, δεν τη διάβασα, μιλώντας με έναν άνθρωπο της ΚΑΠΑ 17 μου το είπε. Ναι, δυστυχώς όχι, δεν είναι καλό. Πρέπει κανονικά, πρέπει όλα τα παιδιά κάτι 15, κάτι 14, ας πούμε, δεν το συζητάμε τώρα για ΚΑΠΑ 17 και τέτοια, ότι πρέπει και οι προπονήσεις να γίνονται σε χόρτο και φυσικά οι αγώνες να γίνονται, το ποδόσφαιρο παίζεται στο χόρτο. Δεν έχουν γήπεδα. Τι γίνεται και τι? Και δεν υπάρχουν γήπεδα και είναι και για κάποιες άλλες ομάδες το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο κόστος να βρεις ένα γήπεδο δικό σου με χόρτο. Οπότε νομίζω, ας πούμε, στην Ελλάδα γήπεδο με χόρτο χρησιμοποιούν λίγες ομάδες σε αυτές τις ηλικίες. Νομίζω μόνο, μπορεί να είναι και μόνο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω. Μόνο ΠΑΟΚ πρέπει να πει. Και η Ξάνθη που έχει το κέντρο της εκεί πέρα. Και ο Ολυμπιακός που έπαιζε καυτό σε χόρτα, αλλά τώρα νομίζω παίζουν οι 15 και 17 του Ολυμπιακού καθυπέραν σε πλαστικό. Ναι. Είναι ένα μεγάλο αγκάθι για το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο. Είναι μεγάλο αγκάθι αυτό. Δυστυχώς νομίζω όμως δεν υπάρχουν και γήπεδα πολλά στην Ελλάδα που με χόρτο. Δυστυχώς. Αλλά το λέτε. Και εντάξει, το έχουν πολλές ομάδες αυτό το πρόβλημα. Είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να λυθεί. Γιατί και είναι επικίνδυνο και για τα παιδιά, θα πω εγώ, αλλά και δεν συνηθίζουν και σε μια κατάσταση την οποία θα τη συναντήσουν για πάνω από 10 χρόνια στην καριέρα τους. Κύριε Αλεξιάδη, βλέπουμε την ΚΑΠΑ 17 φέτος. Σίγουρα, και είναι διαφορετικό. Κάτι ακόμα, ότι είναι και διαφορετικό το ποδόσφαιρο στο πλαστικό με το ποδόσφαιρο στο χώρο. Είναι πολύ διαφορετικό. Είναι, λες, για μένα είναι διαφορετικό άθλημα. Αλλιώς σταματάς την μπάλα, αλλιώς πασάρεις, αλλιώς σουτάρεις, αλλιώς τρέχεις. Είναι πολύ διαφορετικό πάνω σε χόρτα από ό,τι σε πλαστικό. Έχει μεγάλη διαφορά. Βλέπουμε την ΚΑΠΑ 17 φέτος. Εγώ θυμάμαι και την ΚΑΠΑ 15, αν δεν κάνω λάθος, πριν πόσο, 1-2 χρόνια, νομίζω, το σύμπαντο της Λαμίας. Ναι. Την περσινή πορεία της ΚΑΠΑ 19, τη φετινή πορεία της ΚΑΠΑ 19. Σιγά-σιγά, να το πω εγώ έτσι τσούκου-τσούκου και χωρίς τους πολλούς οικονομικούς πόρους που έχουν άλλες ομάδες σε επίπεδο τιμάτων υποδομής, ο Άρης φτιάχνει φουρνιές, φαίνεται τουλάχιστον, την πορεία των ομάδων του, των ΚΑΠΑ. Όπως σας αποκαλείτε και εσείς. Ναι. Είναι, κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία 4-5 χρόνια, ας πούμε, έχω κρατήσει 80% από αυτές τις ηλικίες, αυτά τα παιδιά που τους έχουμε από μικρούς. Έχουν γίνει πολύ λίγες μεταγραφές, δηλαδή, σε ΚΑΠΑ 15, ΚΑΠΑ 17. Είναι σχεδόν τα ίδια παιδιά. Και σιγά-σιγά αποδίδει καρπούς εδώ. Τώρα, βέβαια, το πρώτο μέλημα είναι... Κατά τα ψέματα, αυτά τα παιδιά κάποτε να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Βέβαια, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, ένα δύσκολο κομμάτι αυτό. Γιατί έτσι πως είναι δομημένο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, από την ΚΑΠΑ 19, για να πας στην πρώτη ομάδα, αυτό το μεταβατικό στάδιο είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Είναι πολύ δύσκολο. Και ειδικά σε μια ομάδα όπως είναι ο Άρης, έτσι, που έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες στην πρώτη ομάδα. Η ηλικία, δηλαδή, στην ΚΑΠΑ 19, οι περισσότεροι παίκτες που παίζουν είναι 17 και 18 χρονών. Οπότε δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό το ποτάσμα για να μπεις απευθείας στο αντρικό ποτάσμα. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο. Όπως κάναν τώρα οι 4 ομάδες που έχουν τις β' ομάδες, ας πούμε, θα είναι ένα πολύ καλό σκαλοπάτι. Ή να πηγαίνουν τα παιδιά, θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω, δανεικοί. Αλλά δανεικοί σε ομάδες που θα τους εξασφαλίσουν χρόνο συμμετοχής, γιατί δυστυχώς έχουμε δει και παιδιά που έχουν φύγει από τον Άρη και έχουν πάει δανεικά και δεν παίζανε πάρα πολύ. Δεν παίζουν, γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν παίζουν, γιατί στην Ελλάδα και σε β' εθνική, ειδικά που πηγαίνουν τα παιδιά, πρωτεύον ρόλο έχει το αποτέλεσμα, η νίκη. Ναι.
ομάδες μπορεί να κυνηγάνε τη σωτηρία τους, κάτι την άνοδο, οπότε θα χρησιμοποιήσουν αναγκαστικά τους πιο έμπειρους παίκτες αυτά, γιατί θέλουν ένα άμεσο αποτέλεσμα. Οπότε οι β' ομάδες είναι νομίζω ένα πολύ καλό σκαλοπάτι για μια ομάδα, για να ανεβάσει τους παίκτες στην πρώτη ομάδα. Γιατί παίζουν με άντρες, παίζουν σε επαγγελματικό πρωτάθλημα και εκεί ολοκληρώνονται νομίζω πιο γρήγορα. Ο τελικός Τετάρτης, στο μυαλό, να προσπαθήσουμε να μπούμε και στο δικό σας τρόπο σκέψης, τον οποίο περνάνε στα παιδιά αλλά και στο μυαλό των παιδιών, είναι το πάμε να το πάρουμε ή πάμε να το χαρούμε. Εγώ τους είπα ότι να σας πω συγκεκριμένα. Γιατί είναι, για να συμπληρώσω λίγο, σε ηλικίες, είναι παιδιά που είναι σε μια ηλικία που νομίζω ότι η μεγαλύτερη αξία έχει να βγάλεις έναν παίκτη ή δύο από μια φουρνιά των 20 και μετά σε δεύτερη μοίρα και το όποιος τίτλος. Ναι, αλλά πες το στο παιδί εσύ αυτό που έχει. Καλά, το παιδί σίγουρα είναι, είναι φουντωμένο να το πω έτσι, το θέλει πολύ. Αυτά όλα ισχύουν μέχρι πριν αυτό το μάτς. Σε αυτό το μάτς δυστυχώς ή ευτυχώς παίζει ρόλο το αποτέλεσμα, παίζει ρόλο το ποιος θα το πάρει, όλοι θέλουν να το πάρουν. Όπως και ο ΠΑΟΚ και εμείς. Ό,τι μάθανε κύριε Αλεξιάδη, ένα μάτσι να πάρουν του χρόνου πάλι. Εγώ τους είπα ότι πρέπει να το δουν σαν παιχνίδι, ότι πρέπει να το απολαύσουν. Είναι στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες σε όλη τους τη ζωή. Είναι μια εμπειρία φανταστική για τα παιδιά να παίζουν σε ένα τέτοιο γήπεδο, να τους δείχνει τηλεόραση. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός και για την εξέλιξή τους, mm-hmm. αλλά και για αυτούς που δεν θα παίξουν θα μείνει πάντως δεχαραγμένο στην μνήμη τους. Οπότε το κυριότερο απ' όλα είναι να το δουν σαν ένα παιχνίδι και να το απολαύσουν. Και εσείς έργων φυσικά να το πάρουμε, έτσι. Να εκφράσω μια απορία, γιατί εσείς τις ξέρετε αυτές τις ηλικίες πολύ καλύτερα. Ο Άρης είναι στο τελικό της ΚΑΠΑ 17, γιατί δεν είχε να παίξει στην Εθνική? Αυτό δεν είναι κάτι που δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ. Έρχονται κλήσεις από την Εθνική. Είναι κάτι που επιλέγουν οι προπονητές Εθνικής. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το απαντήσω. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, και καταλαβαίνω και τη δική σας θέση, ότι δεν γίνεται σε μια ομάδα που φτάνει στο τελικό με αυτά τα αποτελέσματα με 3-0 επί της ΑΕΚ να μην βλέπουμε έναν παίχτη της να είναι στην Εθνική ομάδα. Ναι, δεν μπορώ να απαντήσω. Ναι. Δυστυχώς είναι κάτι που δεν... Κατάλαβα. Ναι, όχι. Που δεν μπορώ να απαντήσω. Ναι. Μόνο, ας πούμε, για τη δική μας ομάδα. Μια τελευταία από μένα, πριν δώσω το λόγο στο Στέργιο, επειδή είδαμε και. Επειδή. Okay, ο Τόλης ο Τερζής πλέον είναι στην πρώτη ομάδα, αλλά από ό,τι ξέρω συνεχίζει να έχει επαφή και να έχει εικόνα και για το τι γίνεται στα τμήματα υποδομής, και έχει και ένα πλάνο το οποίο φυσικά το γνωρίζετε και εσείς και το έχει καταρτήσει μακροπρόθεσμο για τους μικρούς. Αν σας είπε ότι θα έρθει με τον κύριο Μπούργκο την Τετάρτη στο Πανθεσσαλικό, γιατί υπήρχε μια σκέψη από ό,τι γνωρίζω εγώ, εφόσον περνούσε η ομάδα. Θα είναι στο γήπεδο, το είδανε και όλα στο μάτς, έχουμε καθημερινή επικοινωνία με τον κύριο Τερζή. Mm-hmm. Το μάτς το είδανε και στο ξενοδοχείο που ήταν στην Αθήνα και φυσικά με ενημερώσαν ότι και ο coach, ο κύριος Μπούργκος, ότι θέλει να παραβρεθεί στο μάτς και θα είναι και ο κύριος Τερζής και θα είναι όλοι σύσσωμοι για να παρακολουθήσουν το τελικό. Μάλιστα. Ωραία. Στέλιο. Έχοντας νωρίτερα, κύριε Αλεξιάδη, καλεσμένο τον Γιάννη Βλάχο από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, είπε ότι ίσως το πρωτάθλημα το δικό μας, του Βορρά, να ήταν και πιο ανταγωνιστικό από του Νότου. Έχετε την ίδια άποψη? Παρότι ο Νότιος Όμιλος έχει ομάδες πιο πολλές εμπορικές, είναι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Ατρόμητος. Εγώ πάντα το λέω και είμαι της άποψης ότι και από την αρχή της χρονιάς, σε κατηδίαν συζητήσεις, πίστευα ότι ο τελικός ΚΑΠΑ 17 ήταν Άρης ΠΑΟΚ. Το πίστευα πολύ αυτό, γιατί έχει ξαναγίνει αυτό πριν 2 χρόνια στη Λαμία, σε ΚΑΠΑ 15. Σωστά. Έχει ξαναγίνει αυτό που είχαν μείνει απ' έξω. Είχε ο ΠΑΟΚ είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό, εμείς τον Παναθηναϊκό και πήγαμε πάλι τελικό μαζί. Τι να σας πω τώρα, εγώ το θεωρώ καταρχήν ότι είναι επιτυχία όταν είναι δύο ομάδες από το Βόρειο Όμιλο πηγαίνουν στο τελικό. Είναι επιτυχία για το ποδόσφαιρο στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι, πρώτον. Δεύτερον, πιστεύω ότι είχε πολύ καλές ομάδες ο Βόρειος Όμιλος. Πιστεύω και τα Γιάννενα και η Ξάνθη ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικές ομάδες. Mm-hmm. Εμείς παλέψαμε με αυτές τις δύο ομάδες, γιατί ήταν πολύ δυνατές. Ο ΠΑΟΚ ήταν πιο μπροστά στη βαθμολογία. Και πιστεύω ότι περάσαμε και στις λεπτομέρειες. Δηλαδή ήταν πολύ ανταγωνιστικές και τα Γιάννενα και η Ξάνθη. Ήταν πολύ δύσκολο
για να κατακτήσουμε την δεύτερη θέση. Γιατί είχαν δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Ωραία. Να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τετάρτη, να μην έχουμε τραυματισμούς, να το χαρούν και τα παιδιά, να κερδίσει ο καλύτερος. Εντάξει, αυτό είναι το κυριότερο. Ευχόμαστε να είμαστε νικητές εμείς. Για να δώσουμε και μια χαρά στον κόσμο μας, έναν τίτλο που τον κυνηγάμε πολλά χρόνια και πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ κοντά. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και να το κερδίσουμε. Εγώ να προτείνω, αν είναι σε θέση κιόλας να το κάνει το ταξίδι 2 ώρες, είναι ο μπαμπάς να πάει και να μιλήσει και στα παιδιά πριν τον τελικό. Ο μπαμπάς δεν είναι τώρα στην κατάσταση. Όχι. Ναι, άμα ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Καλά, είναι πάντως σχετικά καλά στην υγεία του, γιατί ξέρετε κι εσείς ότι οι φίλοι του Άρη. Είναι καλά, είναι καλά. Τον αγαπάνε πολύ τον κύριο Αλέκο. Ναι, δόξα τω Θεώ, είναι καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κύριε Αλεξιάδη, καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας και στο έργο σας. Να είστε καλά.